Εγώ θέλω απλά να σας ευχαριστήσω εισαγωγικά για την απόκρισή σας στο αίτημα της κυβέρνησης να θεσπίσουμε μία μόνιμη συμφωνία. Θελοντικού χαρακτήρα συμφωνία. Όλοι γνωρίζουν άλλωστε ότι με βάση το Σύνταγμα και την κείμενη νομοθεσία θα μπορούσατε να έχει αποτεθεί και οποιαδήποτε συνεισφορά. Εν τούτης, το γεγονός ότι αντιλαμβάνεστε την ανάγκη να στηριχθεί η προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης για την ανάκαμψη της οικονομίας, την ενίσχυση συνεπώς της δημοσιονομικής μας ικανότητας, σηματοδοτεί την εθνική ευθύνη που συμμερίζεστε να βγούμε από την κρίση. Σε αυτή την κρίση, η κρίση βέβαια ήταν πολυετής. Οι επιπτώσεις, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν για όλους το ίδιο. Εν τούτης, βρισκόμαστε σε μία περίοδο που μπορούμε ξανά να αισιοδοξούμε. Και άρα το γεγονός ότι εσείς δεν αντιλαμβάνεστε την συμβολή σας ως μία ad hoc συμβολή, αλλά δεχτήκατε να μπείτε σε έναν διάλογο ώστε να καταλήξουμε σε μία συμφωνία μέσα από την οποία θα υπάρχει ένα σταθερό ποσοστό επί των ετήσιων κερδών από τα μερίσματα των επιχειρήσεών σας σε ελληνόφωνα πλοία. Αυτό το σταθερό ποσοστό θα μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε στους προϋπολογισμούς μας να υπολογίζουν κάποια σταθερά έσοδα, τα οποία αποτελούν κάτι σημαντικό στις μέρες που διάγουμε. Το 10% είναι μια σημαντική συμφωνία στην οποία καταλήξαμε και θα ήθελα γι' αυτό να σας ευχαριστήσω, καθότι όλοι αντιλαμβάνονται πως αποτελεί αίσθηση της ευθύνης, της συλλογικής ευθύνης απέναντι στην προσπάθειά μας να βγούμε από την κρίση. Από εκεί και πέρα, όλοι επίσης πρέπει να αντιληφθούμε ότι η έξοδος από την κρίση σημαίνει και μεγαλύτερες ευκαιρίες στο επιχειρήν για όλους μας. Άρα μεγαλύτερες δυνατότητες. Η ανάκαμψη της οικονομίας θα δώσει την δυνατότητα να ενισχυθεί και η ανταγωνιστικότητά της. Αυτό αφορά όλους τους κλάδους και βεβαίως πρωτίστως και τους κλάδους στους οποίους έχουμε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Και στη διεθνή σκηνή ο ναυτιλιακός κλάδος είναι ένας από τους κλάδους όπου μπορούμε να υπολογίζουμε. Εντάξει, είσαι.